Τώρα έχουμε μία εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Καθώ όπω φαίνεται, είχαμε ένα επεισόδιο, και αυτό έχει σημασία μεταξύ ποιών, μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων στην Ιαπωνική θάλασσα. Πάμε κατευθείαν στο Θανάση Αυγερινό να δούμε τι συνέβη, γιατί μιλάμε για ένα Αμερικανικό αντιτορπιλικό, το οποίο οι Ρώσοι λένε ότι μπήκε στα ρωσικά χωρικά. Είδα τα Θανάσι. Καλησπέρα. Από είναι μάλλον το πρώτο παραλίγον σοβαρό <coughs> ναυτικό επεισόδιο στο χώρο ευθύνη τη νέα αμυντική συμφωνία Όκου ε, ίσως δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι εμπλέκεται ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό, το Τσάφι, ένα ρωσικό αρθιποβρυχιακό στην Ιαπωνική θάλασσα. Ε, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα λέει ότι το αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόταν προς τα ρωσικά χωρικά ύδατα στον κόλπο του Μεγάλου Πέτρου, προειδοποιήθηκε να μην πλησιάσει περισσότερο, επιχείρησε να κολλησιεργήσει υψώνοντας σημαία αδυναμίας αλλαγής πορείας και ταχύτητας λόγω απογείωσης ελικοπτέρου, Αυτά είναι και τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Οι Ρώσοι αγνώρισαν αυτή την αμερικανική πρόθεση και κινήθηκαν εναντίον του για διεμβολισμό, όπω διαβεβαίωσαν Ρώσοι αξιωματικοί, σε περίπτωση που θα έμπαινε στα ρωσικά χωρικά ύδατα. Δεν συνέβη αυτό. Τα δύο πλοία χώρισαν με αναστροφή των Αμερικανών, λένε οι Ρώσοι, σε πολύ επικίνδυνη όμω για τέτοια μεγάλα πλοία απόσταση, μόλι 50-60 μέτρων. Το 50 70 μέτρα είναι ότι για τόσο μεγάλα πλοία είναι πραγματικά πολύ Είναι πραγματικά παρα, παρολίγον σύγκρουση. Παρολίγον το πιο ανησυχητικό είναι, είναι ότι στην ίδια περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο κοινέ σύνοροσικέ ασκήσει. Το Ρωσικό και το Κινέζικο Ναυτικό συνεργάζονται στα πλαίσια της άσκησης Θαλάσσια Συνεργασία 2021, χρησιμοποιούν πραγματικά πυρά. Οι ασκήσεις θα συνεχιστούν ως την Κυριακή. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι αυτές οι τριβές έχουν μεγάλη σημασία γιατί εμπλέκονται πλέον τρεις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση.